Soul Hunter. Πάνας προκλέει, τον μεγάλε, τον τσάκισε. Τέλειος επί το έργο. Έτσι, Dub Dragon 1. Ναι. Και Bubble Bubble. Κοντέμ. Κοντέμ σε ερωματισμό. Είμαι στο κάστρο τώρα. Πώς φαίνεται τώρα έτσι από παλιά η φάση. Πώς φαίνεται. Loose and Ghost. Πάνω για λέγε, Soul Calibur. Πολύ καλό, φίλε, εδώ θα μικρός το Dreamcast. Πιο καλά γραφικά, πιο το Dreamcast δεν έχει. Αλλά νομίζω ότι το gameplay είναι καλύτερο εδώ. Αλλά τώρα είσαι στο πέρσι. Ναι. Εδώ Σταύρος Παπαδόπουλος. Θα το τελειώσω, παιδιά. Τάζω, παιδιά. Θα το τελειώσω. Αλλά το χέρι δεν αντέχει άλλο. The attack of the dead man, φίλε. Νικόλας εδώ, final fight. Πώς την βλέπεις τη φάση? Εντάξει, αναμνήσεις. Τρελές. Ο χώρος εδώ. Δεν σ' αγού. Εντάξει, ο χώρος είναι φοβερός, έτσι. Έχει, ρε παιδί μου, το μοναδικό που λείπει, Νίκο, ξέρεις, είναι που ήταν το μοναδιτή. Τα τασάκια, ρε παιδί. Τα τασάκια, έτσι. Τα τασάκια, ξέρεις, η... Και τα παπάκια απ' έξω, όπως είπε και ο Ανδρέας. Τα τασάκια, ξέρεις, η καπνίλα λίγο, ρε παιδί μου, μόνο αυτό. Αλλά εντάξει, είναι... Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Για πες, για 6 χρόνια Clash of Clans, συνεχίζουμε δυνατά. Πάμε. Πάντα εδώ, παιδιά. Έτσι. Πάντα εδώ, σε όλα τα event. Ωραίος, ωραίος. Ευχαριστώ, αγωνινά. Να σε καλά. Ευχαριστώ που ήρθατε, παιδιά. 6 χρόνια ακόμα στο Hunter εδώ, είναι πολύ μεγάλο παστολική του καναλιού. Σταυρωτόχερη, έτσι, έτσι, έτσι. Straight hook. Και εγώ δεν πρέπει να φτιάχνουμε τα κουμπεράκια. Φάνος προ player. Αυτό μα λέγανε τερμάτιζα με ένα πεντάρικο παλιά.
εδώ βλέπουμε τον Ηλία τον ιδιοκτήτη, κάνει field repairs. Κάνει field repairs. Προσπαθήσαμε να κάνουμε field repairs, πλήρης αποτυχία. Οπότε ξεκίνησα να παίζω. Πάμε για τερματισμό Double Dragon εδώ. Ανδρέας. Κάτσε τώρα σε λίγο, σε λίγο βγαίνει ο αρχηγός με το ούσι, κάτσε να τον βγάλουμε. Αλλά θα πάει με ένα FPS μαζί. Κάτσε να δίνω και αυτούς και εδώ μετά την πόρτα βγαίνει. Ωραία, ωραία. Κάτω την κόμπερ να δω τι σώσαμε. Κάτω λίγο, φίλε. Τώρα εδώ είναι δύσκολο. Δεκατέσσερις, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, άλλες τρεις. Όχι να μιλάνε. Δώδεκα, δεκατρείς, άλλη μία θέλει. Έλα, δεκατέσσερις, πέθανε. Μετρημένες, τέρμα, τη σώσα. Ωραίος. Έλα, δώσε. Παλιά μου τεχνικός. Με ένα credit, έτσι, κοίτα, δεν έχω. Άλλη, ούτω. Δεν πήρα άλλο. Έλα, φίλε. Επαγγελματίας. Ωραίος, ωραίος. Δημήτρης Γεωργακόπουλος, λοιπόν, εδώ. Με θέση χάσατε, φίλε. Εδώ ο φίλος καναλιού με Instagram δυνατό, φίλο Τζον, συλλέκτης δυνατός, να πείτε να γουστάρετε. Εδώ, φιλαράκια, έτσι, αυτή είναι η μπλούζα. Επιστρέψτε. Έτσι, με τα σλακ, το έχετε ή το βλέπετε πρώτη φορά. Α, να το, με το κίτρινο, με το μαύρο. Στα κάτσε. Πρώτη φορά το βλέπετε. Σε καλά, αγόρι μου. Όχι, εντάξει. Αλλά πάρε χρόνια, πολλά χρόνια. Από PSP καλύτερα εδώ πάντως. Με το μαύρο είναι τα καλύτερα. Σε μένα μάλλον. Να τερματίσεις με τα ψηλά χωρίς να βγουν σκέρματα. Ναι, εντάξει. Είναι φοβερό το φίλι. Ας το πατάς γκάζι. Το βλέπω λίγο αργό. Έχω βάλει τέρα για να αποφύγει. Το έχεις τέρμα πατημένο. Δεν έχεις βάλει ταχύτητα. Είναι με τέτοι τώρα. Για πάμε λίγο εμπειρία. Πού είμαι, ποιος είμαι, καταρχήν πες μας εσύ και δεν παίζεις καν με εμένα. Ηλίας Βασιλόπουλος, Νίκος Πιερέας, πάμε. Πού μου σαν καλά κάτσε. Φίλος Γιώργος δίπλα, παίζει Νάμικο. Τι πάσα. Πού με το καλάθι. Οπα, μπούμ σα καλάκα. Εγώ γιατί έχω βάλει τρεις πόρους. Αυτό να ναι. Πάλι έτσι. Όπου τι έγινε ρε. Κάνει. Πάμε. Τώρα το θυμάμαι και τα πώς πάει η φάση. Α, γεια σου. Έξι χρόνια κονσολτάντα.
μερικά πράγματα έρχονται στη ζωή για να αφήσουν ένα σημάδι. Αυτό θέλω να πω μόνο. Εγώ το έχω ρίξει. Και τώρα το βρίσκεις παπάκιλο. Και δεν είναι και καλό ευκαιρίες, απλά δεν το βρίσκεις εύκολα. Ναι, λοιπόν, ήρθε και ο Κωνσταντίνος εδώ. Φίλος του καναλιού πάρα πολλά χρόνια και σε events και από παλιά και από το Ιγνάντες Ευρωπή. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ με πολύ πάντα τέτοια να έχουμε. Έχω τρελαθεί, ο κύριος είναι ένα πρωτοπαίξος, ξέρω εγώ. Είναι γαμό εδώ, επομένως. Άλλες καμπίνες τις θυμάμαι από παλιά, άλλες είναι από παιχνίδια που θέλω να πάρω στις κονσόλες και δεν τα έχω βρει ακόμα. Θα κάτσω να λιώσω εδώ πέρα σήμερα με τις ώρες. Τελευταίος είχα τα υδρωμένα λίγο πάντα, αλλά προσπαθώ να τα προλαβαίνω όσο μπορώ. Εδώ Κωνσταντίνος, ωραίος παίχτης. Και σε 6 και σε άλλα 16, 26 και 36. Εδώ να είμαστε τις μαγκούρες, να είμαστε πάλι εδώ. Να παίζουμε καμπάλι και τα άλλα και συνομπλώσεις. Έχω χαθεί παιδιά πραγματικά, έχω πάθει διάσπαση προσωπή, δεν ξέρω πού να πρωτοπάω τώρα. Κλείνουμε τα βίντεο για να παίξουμε. Πραγματικά δηλαδή. Αυτό το παιχνίδι στο Παλάντιο ήταν η τελευταία φορά, το θυμάμαι, είναι η τελευταία φορά που πήγα στο Παλάντιο. Πρέπει να ήταν 2001 μετά τις Πανελλήνιες και ήταν ένας τύπος που είχαμε μαζευτεί κάπου 10 άτομα και έπαιζε το GTI Club, είχε το Mini Cooper και μόνο που δεν μου το είχε μείνει το χειρόφρονο στο χέρι. Έπαιζε τόσο καλά ο τύπος που εμείς προφανώς δεν είχαμε πάει για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, αλλά έπαιζε τόσο δαιμονισμένα καλά που είχαμε κάνει κερκίδα από πίσω. Ήταν όντως σημαδιακό η τελευταία φορά που είχα πάει στο Παλάντι. Και το πήρα στο Dreamcast, πρόσφατα. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ και σε εσένα και στην οικογένειά σου να είστε πάντα καλά, πάντα υγιείς, πάντα ευτυχισμένοι. Όσο για το κανάλι, χρόνια πολλά για τα 6 σημερινά κεράκια που έσβησε. Θα είμαστε εδώ και στα υπόλοιπα 6, 16, 26, 126. Συνέχισε να μας δίνεις αυτά τα μοναδικά βίντεο, να κάνεις αυτά τα πανέμορφα events. Συνέχισε τις πρωτιές σου. Να είσαι πάντα καλά, αγαπάμε ρετρό. Βρεθήκαμε σήμερα σε έναν φανταστικό χώρο στο Greek Arcade Museum. Όλοι το ξέρετε πια, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Keep ρετρό, παιδιά. Λοιπόν, αφού φύγανε οι φίλοι σχεδόν μετά το event, η ώρα πήγε 6.
Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι ήρθατε. Ήρθατε τόσο κόσμος. Ήταν μια δύσκολη ώρα, το ομολογώ, το 3 με 6. Αλλά παρόλα αυτά, και όσοι δείξατε την αγάπη τους ήρθαν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο λόγια. Το κανάλι κλείνει 6 χρόνια ζωής. Απότερο σκοπός να συνεχίζει αυτό που κάνει με την ίδια αγάπη, την ίδια απόρρωση, την ίδια τρέλα όπως ξεκίνησε το πρώτο λεπτό της ζωής του. Αυτό σημαίνει αγάπη σε retro video games. Πλέον βλέπετε εδώ και 1,5 χρόνο 2 retro vintage toys. Βλέπετε collectibles, βλέπετε πάρα πολλά πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα έχω να δώσω και ένα ωραίο giveaway σήμερα. 10 προσκλήσεις για 10 τυχερούς στο Greek Arcade Museum εδώ, θα γίνει εκκλήρωση. Αφήνετε subscribe, σχόλιο, like και share το βίντεο αυτό και 10 τυχεροί θα κερδίσουν εδώ ένα slot για 3 ώρες συγκεκριμένη μέρα που θα κανονιστεί με τον Διευθυντή του Μουσείου, τον κύριο Ηλία. Το κανάλι συνεχίζει λοιπόν αυτό που κάνει, όπως προείπα. Πέρσι, σε όλη τη χρονιά βγάλα 22 βίντεο. Το ξέρω ότι πολλοί κόσμος θέλει περισσότερα και μου το λέτε, ακόμα και όσοι με βλέπετε στον δρόμο, μηνύματα, η αγάπη σας, βγάζω ή δεν βγάζω βίντεο, έρχεται συνέχεια σε πολύ εγκάρδια mails, σε Instagram, messages κτλ. Πραγματικά σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλους όσους δίνετε την αγάπη σας και εσείς προς εμένα με τη σειρά σας για αυτό που κάνω. Να ξέρετε ότι θα προσπαθήσω για κάτι της παραπάνω για την επόμενη χρονιά, αλλά δυστυχώς με την οικογένεια, με το παιδί και με άλλα πράγματα πλέον ασχολούμαι πολύ δυναμικά, όπως σίγουρα κάποιοι έχετε δει το ποδόσφαιρο, το έχω πάρει πολύ σοβαρά, γυμνάζομαι τουλάχιστον και κάνω προπονήσεις 3 φορές την εβδομάδα, όλα αυτά αφαιρούν χρόνο από ένα βίντεο. Όμως προς το παρόν έχω εστιάσει πώς να αποκρούσω εδώ και το τέλειο γκολ. Κάποιοι θέλουν να βάλουν τέλειο γκολ, εγώ θέλω να αποκρούσω το τέλειο γκολ. Οπότε πολλοί χρόνος είναι στο ποδόσφαιρο, μια πολύ μεγάλη αγάπη και πιστεύω όμως ότι θα μπορέσω να βγάλω, να περάσω από τα 22 βίντεο για το περασμένο έτος. Αν δεν τα καταφέρω, μπορεί να είναι και λιγότερα, ελπίζω να με αγαπάτε το ίδιο και να θέλετε να συνεχίζουμε εδώ στο κανάλι αυτό παρέα. Στόχος του καναλιού δεν είναι πολύ μεγάλος, εγώ εξάλλου δεν κυνήγησα ποτέ καταστάσεις, δεν πίεσα καταστάσεις και απλά το κανάλι με φυσικούς καρβούς ρυθμούς βρίσκει την πορεία του και αφήνει το στίγμα του εκεί που χρειάζεται. Μια μεγάλη έκπληξη σας περιμένει στο τέλος της χρονιάς, το έχω πει και σε άλλα βίντεο, έχω κάνει ένα shout. Κάποιοι έχουν καταλάβει ότι ετοιμάζετε κάτι πολύ δυνατό. Δεν το έχω ομολογήσει όμως. Να είστε συντονισμένοι λοιπόν για τότε. Και θα τα πούμε για άλλα 6 χρόνια σίγουρα. Σε ένα άλλο event πάλι του χρόνου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους για αυτά τα 6 χρόνια. Και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Keep it retro. Hunter!